Μπερίφ και η Λούσιν θα βομβαρδίσουν τις φωτιές, άρα δεν πρόκειται να θερμάνουν τις ελληνορωσικές σχέσεις. Από χθες, 37 χώρες συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής της πλατφόρμας της Κριμαίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Κίεβο στις 23 Αυγούστου. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Αυτό ανακοίνωσε στο Twitter ο επικεφαλής του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Δημήτρη Κουλέμπα. Σύμφωνα με τον Υπουργό, την 3η 10 Αυγούστου, τρεις ακόμη ευρωπαϊκές χώρες επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση και πλέον ο αριθμός των κρατών που θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής έφτασε τις 37. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Κουλέμπα, αναμένονται και άλλες επιβεβαιώσεις. Σημειώστε ότι μέχρι σήμερα μεταξύ των χώρων που θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση είναι η Αυστραλία, η Ελλάδα, η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς, η Λιθουανία, η Μολδαβία, η Ολλανδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Τουρκία και άλλες. Μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής είναι και η Γερμανία. Μάλιστα, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας, θα παραστεί στην εκδήλωση. Τώρα το Κίεβο περιμένει την ετοιμιγορία της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ σχετικά με τη συμμετοχή της στην πλατφόρμα της Κριμαίας, ανέφερε το Ukrinform, αναφερόμενο σε πληροφορίες από την αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Εμινέ Τζαπάροβα. Υπενθυμίζεται ότι το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το Κίεβο θα ήθελε να πραγματοποιήσει μια ετήσια εκδήλωση με τη μορφή της πλατφόρμας της Κριμαίας, αλλά δεν υπάρχει τέτοιος πόρος, οπότε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μπορεί να προσφέρει αυτή τη μορφή. Αξίζει αναφοράς επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν έναν ανοιχτά δηλωμένο ομοφυλόφιλο, τον Πιτ Μπάτζικ, πρώην δημοκρατικό υποψήφιο, ο οποίος είναι υπουργός μεταφορών πλέον στην πλατφόρμα της Κριμαίας. Η συμμετοχή της χώρας μας σε μια τέτοια ευρεία κίνηση εκ προημίου θίγει τις σχέσεις Αθήνας-Μόσχας. Υπενθυμίζεται πως η ταφόπλακα στις ελληνορωσικές σχέσεις είχε μπει προμηνώς με τη συνάντηση Δένδια Κουλέμπα και την δήλωση για παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.